Δεν έχουν τέλος οι τραγωδίες σε ασφάλτου στο νησί μας, αφού η μακάβρια λίστα των θυμάτων μεγαλώνει με έναν ακόμη νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο στο τυμπάκι τα ξημερώματα, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, τους φίλους του και την τοπική κοινωνία. Ένας ακόμη νέος άνθρωπος έχασε ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε έπεσε σε αυτό ακριβώς το σημείο, σε ένα παλιό κτίριο, το οποίο και ισοπεδώθηκε όπως βλέπουμε και στα πλάνα, με συνέπεια ο νεαρός να χάσει ζωή του ακαριαία. Δυστυχώς θρυνούμε άλλο ένα θύμα από τροχαίο ατύχημα. Επιστρέφοντας από προφανώς διασκέδαση, ο νέος της Μεσαράς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε, όπως δείχνουν και στα πλάνα, στο πετρόχτη του αυτό. Με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Εσκοτώθηκε ο άνθρωπος και είναι νέος και είναι αμαρτία από το Θεό. Οι εικόνες προκαλούν σοκ. Πρόκειται για τον Γιώργο Ροδουσάκη από το Πετροκεφάλι, το όχημα το οποίο έπεσε παλιό σπίτι, το οποίο ισοπεδώθηκε από τη σφοδρή σύγκρουση, με τον 29χρονο να χάνει τη ζωή του. Είναι πολύ θλιβερό, αλλά πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Διότι νέα παιδιά φεύγουν. Λεπτομέρειες δεν ξέρω εγώ, απλά συνεργαζόμασταν και είναι κρίμα για το παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έπαιζε λαούτο σε γάμο στην περιοχή, ενώ μετά την κοινωνική εκδήλωση μετέβη στο τυμπάκι προκειμένου να διασκεδάσει σε μπάρ της περιοχής. Η διασκέδαση όμως μετατράπηκε σε τραγωδία. Τώρα ποιος ξέρει, ήρθε για κάποιο για περαιτέρω διασκέδαση στο τυμπάκι και επιστρέφοντας στην οικία του, η οποία είναι στο Πετροκεφάλι. Βρέθηκε σε αυτό το τραγωδία. Είναι καλλιτέχνης, παίζει επαγγελματικά τώρα και χρόνια με διάφορους καλλιτέχνες. Το παιδί έπαιζε λαούτο, έπαιζε με διάφορους λιράριδες. Ίσως να τέλειωσε λίγο νωρίτερα, γιατί ξέρω ότι έπαιζε χθες το βράδυ σε ένα γάμο. Τα μεγάλα τροχαία γίνονται πάντοτε ξημερώματα. Εδώ τρέχουν οι οδηγίες σε αυτό το δρόμο. Το τρέχουν είναι σχετικό, αλλά μέσα στην πόλη τώρα και μέσα όταν τρέχεις είναι πρόβλημα. Γενικά εδώ στη Μεσαρά, ειδικά στη Μεσαρά, είναι πολύ απρόσεκτοι οι οδηγοί. Οι οδηγοί τρέχουν εδώ στην πάγκη. Οι νεαροί τρέχουν. Μετά το φεύγουν από τη διασκέδαση, τρέχουν. Διασώσεις του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο δεν μπόρεσαν να σώσουν το νεαρό παλικάρι, καθώς η πρόσκληση στο σπίτι ήταν τόσο σφοδρή και αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθεί ακαριαία. Την ίδια ώρα συγκλονίζουν τα μηνύματα φίλων και συγγενών του άτυχου νέου στο Facebook, ενώ ρίγη συγκίνησης προκαλεί η παρακάτω μαντινάδα. Ποιος το σημάδι σε έβαλα ητέ μου και έπαιξέ σου, και τη χαριστική βολή στα δύο φτερά εδώ και σου. Με το λαού του αγκαλιά θα κατεβεί στον Άδη να πάρει από τη λάμψη σου λάμψη και το σκοτάδι. Καλό ταξίδι, Γιώργο!